δίνει τα αποτελέσματα. Αν αυτή είναι η εικόνα, η τελική. Κοιτάξτε, η αίσθηση που είχαμε τις τελευταίες ημέρες είναι νομίζω σε πλήρη αντιστοίχηση και με τα στοιχεία αυτά τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή υπήρχε ένα προβάδισμα του όχι, κάτι το οποίο νομίζω έγινε και προφανές, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο και στην πολύ μεγάλη συγκέντρωση του Συντάγματος, όπου ήταν μια συγκέντρωση που όμοιά της είχαμε πολλά χρόνια. Ήταν όντως πάρα πολύ να μεγάλη. Δούμε. Και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά η δυναμική του όχι στο τελεσίγραφο των δανειστών, κέρδιζε διαρκώς έδαφος. Και ένας επιπλέον λόγος, και αυτό τώρα δεν ξέρω ποια είναι η σχέση αιτίου και αιτία του, ήταν και το γεγονός ότι βλέπαμε ότι όσο περνούσαν οι μέρες, όσο φτάναμε προς το τέλος της εβδομάδας, υπήρχε και ριζική μεταστροφή δηλώσεων οι οποίες έρχονταν από το εξωτερικό. Με αυτό το αποτέλεσμα, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πρωθυπουργός έχει μια ξεκάθαρη εντολή από τον ελληνικό λαό. Μια πολύ δύσκολη, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δόθηκε αυτή η εντολή. Και αυτό από μόνο του πραγματικά την αναβαθμίζει ποιοτικά. Και όταν λέω ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, προφανώς σε συνθήκες κεφαλαιακών ελέγχων, σε συνθήκες κλειστών τραπεζών και με ένα κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες, αλλά προφανώς και σε συνθήκες, και το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, μαζικής προπαγάνδας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου πραγματικά κάτι τέτοιο δεν το είχαμε ξαναδεί. Όλη την εβδομάδα. Είναι ξεκάθαρη. Ορίστε. 52-48 είναι ξεκάθαρη εντολή. Νομίζω. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια δεν ξεκάθαρη είναι εντολή υπέρ του όχι. Δύο το εκλογικό σαφέστατα, σώμα, σαφέστατα είναι μοιρασμένο, αλλά με ρωτήσατε να σας κάνω μια εκτίμηση και νομίζω πραγματικά, καταρχήν δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα και εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Αν αρχίσει από τώρα η αμφισβήτηση, αναμενόμενο ήταν αυτό, αν αρχίσει από τώρα η αμφισβήτηση. Θα πάει στις Βρυξέλλες για διαπραγμάτευση, ελπίζοντας, πιστεύοντας ότι εντός 48 ώρων θα έχει τη συμφωνία. Συνεχίζω να σας λέω λοιπόν ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες δόθηκε αυτή η εντολή στην κυβέρνηση να υπερασπιστεί τη δικιά της πρόταση, να υπερασπιστεί τις δικές της θέσεις και να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις των δανειστών. Αυτό τι λέει στην κυβέρνηση? Αυτό μας λέει ότι πρέπει από σήμερα κιόλας, αν όχι από αύριο το πρωί, από σήμερα κιόλας να ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση, την ουσιαστική διαπραγμάτευση. Να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο δεν το αφήσαμε ποτέ και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει σε βάσεις πολύ πιο στέρεες, γιατί εδώ πέρα δεν συζητάμε μόνο για την κατάσταση στην Ελλάδα. Όχι από μηδενική βάση, αλλά σίγουρα με βάση. Αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα. Εδώ θα είμαστε, θα γίνουν οι επαφές. Αυτή τη στιγμή αυτό που προτρέπει. Υπό το βάρος του αποτελέσματος να κομίσει την Ελλάδα. Δεν θέλω. Προτιμώ να μην μπω τώρα στα συγκεκριμένα της διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε, προτιμώ να μην μπω στα συγκεκριμένα της διαπραγμάτευσης και στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί αυτό που μέλει αυτή τη στιγμή όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα το τι έχουν ψηφίσει, και αυτό πραγματικά θέλω να το υπογραμμίσω, είναι το πώς θα ανοίξουν οι τράπεζες, πώς θα αποκατασταθεί η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και στο πώς θα μπορέσουμε να ξαναβάλουμε την οικονομία σε μια τροχιά. Και ένα τελευταίο, όπως το ταγκόνισε, όλα αυτά χρειάζονται δύο και για τη συμφωνία χρειάζονται δύο. Η άλλη πλευρά έχει δείγματα, ενώ παρασκηνιακά υπάρχουν κάποιες επαφές που σας δίνουν την εντύπωση, την αισιοδοξία ότι και με αυτό το αποτέλεσμα από αύριο μπορεί να γίνει μια πολύ σκληρή, αλλά να ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση. Νομίζω και κάτι που ανέφερα πιο πριν, θα το επαναλάβω, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το σχολιάσουμε ενδεχομένως. Δεν λέω ότι είναι άσπρο μαύρο. Τι, ποιο δηλαδή? Το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είδαμε μηνύματα από τους ίδιους φορείς να μεταστρέφονται, ακόμα και η γλώσσα. Και ξέρετε, η γλώσσα πολλές φορές με την οποία εκφέρεται ο πολιτικός λόγος όταν έχουμε να κάνουμε με μια τέτοια κατάσταση, ναι, είναι πραγματικά ουσιαστική. Είδαμε δηλαδή. Την δημιουργική ασάφεια την πληρώσαμε ακριβά. Ορίστε, τη δημιουργική ασάφεια λέω την πληρώσαμε ακριβά. Ναι, γι' αυτό, εντάξει, χρειάζεται να είναι και πιο σαφείς και οι εταίροι στο τι εννοούν και πότε το λένε και πώς το λένε. Σαφέστατα. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι ότι ξεκίνησαν με σκληρές δηλώσεις,
όσο περνούσε ο καιρός, ήδη οι άνθρωποι, ήδη οι φορείς υιοθέτησαν ένα λεξιλόγιο πολύ διαφορετικό, μια εκφορά λόγου πολύ διαφορετική, που όχι απλά αφήνει περιθώρια και πόρτες ανοιχτές. Πλέον κανείς προς το τέλος της εβδομάδας δεν συζητούσε για το δίλημα ευρώ ή δραχμή. Βλέπαμε ίσα ίσα ότι όσο περνούσε ο καιρός, όλοι έλεγαν ότι από Δευτέρα θα ξαναξεκινήσουμε. Θέλω όμως να πω κάτι πολύ ουσιαστικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το άγχος όλων όσων συμμετέχουμε σε αυτό το τραπέζι σήμερα. Επειδή ρωτήθηκα και πριν, μάλλον σχολιάσατε, αν το 52... Το 52-48 θα σας πω, δεν θα σας πω το 55-45 και το 51-49 ενδεχομένως και όποιο ποσοστό κι αν είναι. Σαφές, αυτό... κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης Δημοκρατίας μας. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε κι αυτό, πολύ ευχαρίστως, να το σχολιάσουμε και το Συμβούλιο της Ευρώπης και να θυμηθούμε αν το Συμβούλιο της Ευρώπης και όχι ακριβώς το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό όμως που θέλω να πω, κυρία Κούκλη, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να το τονίσω. Ποιο είναι αυτό? Ότι ακριβώς επειδή έχουμε ένα δημοψήφισμα, το οποίο σε επίπεδο ψήφου προφανώς έχει χωρίσει στη μέση, ανεξάρτητα αν είναι 55, 52, 57... το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία και το λέω με πλήρη συνέστηση και της ευθύνης και αντιλαμβάνομαι ότι και όλοι οι υπόλοιποι στο πάνελ θα συμφωνήσουν ότι αυτό που προέχει είναι να διασφαλίσουμε όλοι ότι την επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη και είχαν κοινά άγχη, είτε ψήφισαν ναι, είτε ψήφισαν όχι, έχουν κοινές αγωνίες, έχουν κοινές ελπίδες για το που θα πάει αυτός ο τόπος, θα παραμείνουμε ενωμένοι, θα υπάρχει ένα κλίμα λαϊκής ενότητας, λαϊκής ομοψυχίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες και τις όποιες προκλήσεις. Νομίζω το ζήτημα του ευρώ από τη δική μας την πλευρά δεν τέθηκε ποτέ. Δεν τέθηκε ποτέ, ακόμα και όταν αμφισβητήθηκε. Και ακόμα και όταν μας χρεώθηκε και δεύτερο σχέδιο. Όταν μας χρεώθηκε και πλάν B. Εμείς δεν πατήσαμε την μπανανόφλουδα που πολλοί προσπάθησαν να μας βάλουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τι εννοείτε? Τι εννοώ? Όταν λέτε ότι μπανανόφλουδα σε ό,τι αφορά ξέρω, το ευρώ... ακούσατε εσείς το δίλημα ευρώ ή δραχμή καμιά φορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα? Εγώ το άκουσα πάρα πολλές φορές. Μα τώρα έγινε η δημοσκόπηση. Εγώ το άκουσα... Όχι, εγώ σας λέω ότι εμείς ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία να θέσουμε αυτό, σε αυτό το δημοψήφισμα το ζήτημα ευρώ ή δραχμή. Αυτό το δίλημα μπήκε και από τα πολιτικά κόμματα στο εσωτερικό της χώρας. Υπερασπίζονται την επιστροφή στη δραχμή. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία το έχουν πει, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό το ακούτε τα τρία τελευταία χρόνια. Ποτέ η κυβέρνηση, ποτέ η κυβέρνηση δεν έθεσε ζήτημα ευρώ ή δραχμή. Ότι το είπανε αφότου ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αν ήταν η άποψή τους πριν από πέντε χρόνια και στα αμφιθέατρα τα πανεπιστημιακά, μικρή σημασία έχει. Αν το λένε όντες βουλευτές, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, έχει άλλη σημασία. Θα συμφωνείτε? Επομένως, για να σας απαντήσω και για να μην. Δεν αντιδικούμε. Όχι, δεν αντιδικούμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ ώρα, αλλά για να έχει και ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα κάνει. Για να υπάρχει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην απάντηση. Νομίζω ότι το ζήτημα ευρώ ή δραχμή δεν έχει τεθεί ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν τέθηκε όταν μάλιστα μας έδειξαν με το δάχτυλο αυτή την εβδομάδα και από το εξωτερικό και στο εσωτερικό προφανώς. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το απαντήσουμε και αντιθέτως το απορρίψαμε ως δίλημα. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή το ουσιαστικό μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλει η κάλπη είναι ένα μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός απορρίπτει μέτρα τα οποία δεν του διασφαλίζουν ένα καλύτερο αύριο και αυτό το έκανε ο ελληνικός λαός δείχνοντας απαράμιλο θάρρος και απαράμιλη αίσθηση ευθύνης, γιατί μέσα σε ένα κλίμα, το επαναλαμβάνω, βομβαρδισμού επέλεξε να δώσει αυτή την ψήφο. Και αυτό, με συγχωρείτε, θέτει και σοβαρά ζητήματα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέτει σοβαρά ζητήματα, γιατί όταν επί μία εβδομάδα ο κόσμος βομβαρδίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά από τα τηλεοπτικά, βομβαρδίζεται. Οι οποίες δεν υφίστανται. Βομβαρδίζεται. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι δεν ήταν έξω από τα ΕΤΕ. Ήταν έξω, αλλά με συγχωρείτε. Όταν δείχνετε. Όταν δείχνετε. Και δεν σας το λέω. Δεν σας το λέω γιατί θέλω τώρα να έρθω εδώ πέρα και να σας πω στο τηλεοπτικό σας στούντιο να σας κάνω μαθήματα. Αλλά όταν βλέπουμε επί 99% ανθρώπους στα δελτία και στις τηλεοπτικές εκπομπές καθημερινά που πραγματικά δυσκολεύονται σε αυτή την κατάσταση και
βλέπουμε ταυτόχρονα τα ποσοστά να είναι τόσο διαφορετικά σε σχέση με αυτό που έδειχναν ως κοινή γνώμη όλη αυτή την εβδομάδα οι τηλεοπτικοί σταθμοί, εδώ τίθεται ένα θέμα αξιοπιστίας. Και το θέμα είναι πώς θα σας εμπιστευτεί ο κόσμος και την επόμενη εβδομάδα. Να λέμε η πολιτική και να μιλούμε ισοπεδετικά και μηδενιστικά για όλους τους πολιτικούς. Θα έλεγα κι εγώ, ας μην μιλάμε για τα κανάλια γενικώς, για τους δημοσιογράφους γενικώς, γιατί υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, και διαφοροποιήσεις. Νομίζω αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη για όλους. Ήμασταν σε πρωτόγνωρες συνθήκες όλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα θα συμφωνείτε ότι τουλάχιστον στον Αντένα. Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο να μην κάνουμε γενικεύσεις αυτή την εβδομάδα. Στο μέτρο που τους αναλογούσαν. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.